Ο καθηγητής Λεβ Φρανκέλα από το Στρασβούργο παραδίδει μαθήματα φιλοσοφίας μέσα από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά και τους νέους. Με τη βοήθεια μιας πρώην φοιτητριάς του, γυρίζει βίντεο στο διαμέρισμά του και εξηγεί φιλοσοφικές έννοιες με απλό και σύντομο τρόπο. Ονόμασε το κανάλι του και έχει ήδη 100.000 συνδρομητές. Είχα βιώσει μια μορφή απογοήτευση ω καθηγητή, όταν κάποιε φορέ είχα μαθητέ που μου έδιναν την εντύπωση ότι έρχονταν στο μάθημα παρά τη θέλησή του. Και σκέφτηκα ότι μέσα από τα βίντεο ίσω του παρακινήσω να αναζητήσουν φιλοσοφικέ απαντήσει από μόνοι του. Ο στο τοχαστή χρησιμοποιεί παραδείγματα από την pop κουλτούρα που είναι η οικία στου νέου για να συγκεκριμενοποιεί αφηρημένε έννοιε. Ένα βίντεο έχει αντικείμενο τον κατασυρωή δολοφόνο Τζέφρι Ντάμερ και ένα άλλο τις οικονομικές απολαβές του κορυφαίου ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με την περίπτωση του Εμπαπέ είναι πως εγείρει το ζήτημα της δικαιοσύνης, αλλά επίσης της ελευθερίας και της νομοτέλειας. Με ενδιαφέρει να δίνω στους μαθητές τα ενοιολογικά εργαλεία για να σκεφτούν μόνοι τους μια ερώτηση και να μην τους δώσω έτοιμη απάντηση. Ο φοιτητή ιατρική Σιριλ Χαντεφ λέει ότι το άριστα που πήρε στι εξετάσει για μπακαλωρεά οφείλεται στα βίντεο του Λεφ Φραγκέλ. Πραγματικά το πιστεύω, γιατί τι μέρε με το πολύ διάβασμα δεν παρακολούθησα καθόλου τι παραδόσει του καθηγητή μου. Είδα μόνο αυτά τα βίντεο, κράτησα σημειώσει με τα παραδείγματα και τα έμαθα. Μου βγήκε πολύ καλά. Ο Λεφ Φραγκέλ έχει πάρει άδεια από τη διδασκαλία και ελπίζει να συνεχίσει να φτιάχνει βίντεο ώστε τελικά να μπορεί να ζει από αυτό. Έχει δώσει στον εαυτό του ένα χρόνο περιθώριο για να τα καταφέρει.